Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του, μηχανολόγος, μηχανικός, πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής, αρμόδιος για θέματα ενεργειακής πολιτικής στην ελληνική λύση, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που ψάχνει όλα που έχουν σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη χώρα μας. Έχει μια πρώτη εικόνα, εξακολουθεί να το διαβάζει και έχει ενδιαφέρον σήμερα να κάνουμε έτσι μια πρώτη κρούση, γιατί εδώ ακούγονται πολλά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει το καπάκι να βάλουν χέρι σε περιουσίες με άλλο τρόπο. Υπερβολή. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή. Για πείτε μου, τι καταλαβαίνετε από την ανάγνωση αυτών των 495 σελίδων? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε και στους φίλους ακροατές, ο κλιματικός νόμος είναι μία δέσμευση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσουμε κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την αντιμετώπιση του κλίματος. Αλλά βέβαια σου δίνει κάποιους στόχους. Από εκεί και πέρα το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτιάχνει το δικό του κλιματικό νόμο. Αυτός ουσιαστικά ο νόμος, όπως τον έχω μελετήσει, κάθισα όλο το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, και τις 432 σελίδες, έτσι. Ουσιαστικά τι μας λέει? Να εγκαταλείψουμε τον ορυκτό μας πλούτο της χώρας, στα έγκατά της, στο όνομα της δίθεν αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης, που οι εμπνευστές, όπως ξέρετε, έχουν ενοχοποιήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτός ο νόμος, θέλω να πω ότι καταρχήν επιβάλλει πρόστιμα πράσινους φόρους για αυτούς που δεν θα συμμορφώνονται με τα πράσινα εντός εισαγωγικών μέτρα, και επιπλέον θα επιβάλλει το χειρότερο, εξοντωτικές δαπάνες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Υποτίθεται να αντικαταστήσουν τα ενεργειακά του συστήματα με νέα, που θεωρητικά θα έχουν, ας πούμε, μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Αυτός είναι ο νόμος. Μάλιστα. Για έλατε λίγο στα ενδότερα. Σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης, όπου ξαναθυμήθηκαν το φυσικό αέριο ως βασικό καύσιμο μετάβασης, μάλιστα, τώρα ξανά έγινε πράσινο, καλά το λέτε εσείς, για να καταλαβαίνουμε. Σε αυτό το κλίμα λέτε ότι στο δικό μας εθνικό κλιματικό νόμο στην ουσία μας λένε να μην ακουμπήσουμε το δικό μας φυσικό πλουτό? Ναι, είναι ο νόμος αυτός, ουσιαστικά οδηγεί τα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα τη χώρα μας στην απορρικτοποίηση, ας το πούμε, η οποία απορρικτοποίηση, αυτή που λέμε η απανθρακοποίηση εντός εισαγωγικών, σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε ό,τι ορυκτό πλούτο έχει η χώρα μας, δηλαδή υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και κυρίως τους λιγνίτες. Η δέσμευση είναι μέχρι το 2030 να έχουμε εγκαταλείψει όλα τα ενεργειακά μας πλάνα για τους υδρογονάνθρακες που σας είπα προηγουμένως, και στη θέση αυτών θα υπάρχει, υποτίθεται, το φυσικό αέριο ως πράσινο εντός εισαγωγικών για μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2035. Ποιο φυσικό αέριο, το εισαγόμενο? Το εισαγόμενο, το LNG, αφού εμείς δεν θα κάνουμε εξορίξεις, εννοείται το εισαγόμενο LNG. Δηλαδή δίνονται τώρα δισεκατομμύρια ευρώ. Στην τιμή που είναι τώρα, λέτε. Ναι. Μάλιστα. Δίνουμε δισεκατομμύρια, προσέξτε, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, από το Repower EU, που ξέρετε το πρόγραμμα αυτό ενεργειακή ανάκαμψη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει πάρει ήδη 12, από ό,τι γνωρίζω παίρνει και άλλα 7,5, και υποτίθεται το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα χρήματα θα πάνε για να γίνει η μετάπτωση, επενδύσεις που θα δημιουργηθούν νέοι τερματικοί σταθμοί υποδοχής LNG, δηλαδή αμερικάνικο, ας το πούμε, LNG, και κάποια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι, ξέρετε κάτι, ξεχάστε τους λιγνίτες, ξεχάστε τα ορυκτά μας καύσιμα, εμείς φτιάχνουμε ένα νέο ενεργειακό χάρτη στη χώρα, όπου αυτός θα αποτελείται από 4-5 νέους τερματικούς σταθμούς LNG, και θα ξεκινήσουμε να ενισχύουμε, να επιδοτούμε, να διοδοτούμε νέα συστήματα ΑΠΕ, ενώ αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή, όπως σας το είπα, η χώρα, ενώ βρίσκεται στο 68% από πλευράς ενεργειακής εξάρτησης από τις αγωγές τρίτων χωρών,
Ενώ πριν 20 χρόνια ήταν στο 52%, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι στο 57% και εμείς στο 68% θα το κάνουμε 90%. Αυτή είναι η ενεργειακή λύση της χώρας. Γιατί ό,τι σας είπα προηγουμένως, από τη στιγμή που δεν εκμεταλλεύεσαι τον ορυκτό σου πλούτο, κατ' ουσίαν εξαρτάσαι από το αμερικάνικο LNG και όχι μόνο, και από τον εισαγόμενο πράσινο εξοπλισμό που έρχεται από Γερμανία, από Δανία κλπ. Μισό λεπτό όμως, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς συνάδει αυτό με τις πρόσφατες κινήσεις, παύλα εντολές, για επανεργοποίηση των ερευνών του δικού μας φυσικού πλούτου και επανεργοποίηση των λιγνητικών μονάδων? Εντάξει, κύριε Σαχίν, μεταξύ μας μιλάμε. Αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που το έκανε στα εγκαίνια του πάρκου, αν θυμάστε, του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη. Την ίδια στιγμή που το ανακοινώνει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσουμε τις έρευνες και εξορίξεις με εταιρείες, με ενεργειακούς κολοσσούς υπό τα ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια, την επόμενη μέρα ακριβώς, την επόμενη μέρα τα ακυρώνει τα νερή. Και για να σας πω, μην πάτε και μακριά, μέσα σε μία εβδομάδα αποχώρησε ήδη μία εταιρεία που θα συμμετείχε στις έρευνες και αξιοποίησης και εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Θέλω να πω ότι αυτό το είπαμε έτσι για να το πούμε, αλλά με αυτόν τον κλιματικό νόμο που έρχεται προς ψήφιση μεθαύριο στη Βουλή, ουσιαστικά το ακυρώνει. Και επειδή το μήνυμα που πέρασε ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι μόνο στην χώρα αλλά και εκτός χώρας, είναι: κοιτάξτε, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, ούτε θέλουμε να γίνουμε ο κόλπος του Μεξικού. Εμείς θα στραφούμε σε άλλες μορφές ενέργειας και κυρίως να χρηματοδοτήσουμε έργα που αφορούν τερματικούς στάθμους. Δηλαδή η χώρα μετατρέπεται σε μια ενεργειακή δουλοπαρικία, να σας το πω έτσι, γιατί εγώ αυτός είναι ο όρος που λέω, μετατρέποντάς τη σε ένα τεράστιο τερματικό σταθμό LNG, και θα αρχίσουμε να γεμίζουμε τώρα τα βουνά μας, τις πεδιάδες, τις περιοχές Natura με αιωλικά και με φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό είναι το σχέδιο. Ουσιαστικά δεν είχε καμία ειλικρινή ανταπόκριση ο λόγος του κυρίου Πρωθυπουργού. Θέλω να μου πείτε, σε αυτό το νόμο έτσι όπως τον έχετε αναγνώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας είπατε, για τον καταναλωτή τι προβλέπετε και ποιες είναι οι αλλαγές? Ακούμε για παράδειγμα, εκεί συμπεριλαμβάνεται και η μετατροπή, η αλλαγή του στόλου σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και πόσο προσβάσιμο είναι για, προσέξτε, αυτός, για το μη δυνάμενο οικονομικά πολίτη. Ο νόμος αυτός, ναι, για να σου το πω περιληπτικά, εστιάζει σε 4 τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ο κτηριακός, ο δεύτερος τομέας είναι η ηλεκτροκίνηση και ο τρίτος τομέας είναι τα οχήματα. Μπορώ να σας πω, αν θέλετε, και για τον κάθε ένα τομέα τι ακριβώς προβλέπει, έτσι συνοπτικά, αν θέλετε να σας πω, για τον κτηριακό τομέα, λέει ότι από 1η-1η του 2025 δεν θα πουλιέται κανένας καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης σε νεόδμητα κτίρια, και μέχρι τέλος του 2030 δεν θα πουλιέται πουθενά στη χώρα το γνωστό πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πρέπει να αλλάχθουν όλοι οι καυστήρες, όχι μόνο στα νεόδμητα αλλά και στα υφιστάμενα κτίρια, με νέας τεχνολογίας καυστήρων, όπως είναι αυτό που θα καίει, υποτίθεται, το βιοκαύσιμο. Δηλαδή θα είναι ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έχει μία μίξη γύρω στο 30-40% από βιοκαύσιμο, το οποίο θεωρείται ότι είναι οικολογικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες και πολίτες να αλλάξουν τους υπάρχοντες καυστήρες και να πάνε σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και θα σας πω ένα στοιχείο. Το 66% σήμερα του κτηριακού αποθέματος της χώρας θερμαίνεται με τους γνωστούς καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή μιλάμε το 70% σχεδόν, καταλαβαίνει τι κόστος και τι δαπάνη θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία για να κάνουν αυτή τη μετατροπή. Και να ξέρετε, οι καινούργιοι καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης που θα καίνε βιοκαύσιμο είναι πανάκριβοι. Βέβαια, σου αφήνει μία διάταξη και σου λέει ότι αυτό θα συμβεί σε περιοχές που δεν περνάει δίκτυο φυσικού αερίου. Μα στα 2/3 της χώρας δεν περνάει δίκτυο φυσικού αερίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Ήπειρος και πολλοί άλλοι νομοί δεν έχουν δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτοί θα υποχρεωτικά θα πρέπει να πάνε σε αυτήν την τεχνολογία καυστήρων. Μάλιστα.
Το χειρότερο ποιο είναι, κύριε Μουσαχίνη, να σας πω. Λέει ότι τα κτίρια, ακούστε, που θα κτίζονται σε ζώνες υψηλής στρωτότητας θα πρέπει να ασφαλίζονται από 1η-1η του 2025, δηλαδή θα πληρώνουν ασφάλιστρα έναντι φυσικών καταστροφών. Και λέω εγώ, ποιες είναι οι ζώνες υψηλής στρωτότητας? Λένε ότι οι ζώνες υψηλής στρωτότητας, χωρίς αυτό να έχει θεσμοθετηθεί σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο ή σε κάποια τεχνική οδηγία του Υπουργείου, κάτι λέει, θα είναι σε περιοχές που έχουν υψηλή πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα, για πυρκαγιές και για σεισμό. Συγγνώμη, όλη η Ελλάδα δεν είναι έτσι? Αυτά τα τρία που σας είπα, πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές, δηλαδή λέει σπίτια τα οποία θα χτίζονται κοντά σε περιαστικά δάση. Δηλαδή όλοι θα μπούμε στα ασφάλιστρο, μου λέτε. Ακριβώς. Και αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορεί το ακίνητό σου να ηλεκτροδοτηθεί. Δεν θα μπορείς να πάρεις ρεύμα. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Αυτό αφορά τα κτίρια. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που λένε ότι ένα κτίριο το οποίο είναι, είναι επαγγελματικής χρήσης θα πρέπει, όταν το εμβαδόν του κτιρίου είναι πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα, να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πάνελ ώστε το ρεύμα που θα καταναλώνει η επιχείρηση, το επαγγελματικό κτίριο, το 30% τουλάχιστον να παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Βεβαίως αυτή η διάταξη έχει φτιαχτεί στο πόδι, διότι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι που νομοθετούν ποιος είναι ο κτηριοδομικός κανονισμός, πώς χτίζονται τα ειδικά κτίρια τα επαγγελματικά. Δηλαδή, όταν έχεις εσύ 500 τετραγωνικά μέτρα και το ποσοστό σου κάλυψης, παραδείγματος χάρη, είναι 40, γιατί πρέπει να αφήσεις για τη φύτευση κτλ., και είναι αυτό τριώροφο, το δώμα σου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 150 με 200 τετραγωνικά ελεύθερο, να είναι ελεύθερο και ασκίαστο. Να μην υπάρχουν γύρω-γύρω ψηλά κτίρια. Ο προσανατολισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νότιο-ανατολικός, νότιο-δυτικός, και να μπορεί να σου αποδώσει. Αυτά δεν ξέρω πώς τα σκέφτηκαν και βάλανε ένα νούμερο 30%. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε στην πορεία. Φαντάζομαι θα βγουν διευκρινιστικές, υπουργικές αποφάσεις, τεχνικές οδηγίες κτλ. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα, κύριε Σαχίνη, να πω είναι το εξής. Ακούγονται πολύ ωραία στα αυτιά των ακροατών και των πολιτών ότι θα πάμε σε μια οικολογική εποχή, έτσι. Θα σας θυμίσω κάτι. Η Ελλάδα παράγει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που υποτίθεται ότι ευθύνονται για την κλιματική κρίση. Εγώ έχω άλλη άποψη βέβαια, μπορώ να σας την πω αργότερα. Σε ποσοστό 0,2%. Το ποσοστό της χώρας μας παγκοσμίως είναι 0,2% σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Και λέει ότι με αυτό το νόμο μέχρι το 2030 το 0,2% θα το κάνουμε 0,1%. Και λέω, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία βέβαια και άλλες χώρες που δεν έχουν υπογράψει καμία πράσινη συμφωνία τόσα χρόνια, αυτοί όλοι μαζί αν τους αφρίσεις φτάνουν το 70% το ποσοστό εννοώ των εκπομπών, που οι οποίοι θα συνεχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα, να καίνε λιγνίτες, να καίνε οτιδήποτε. Άρα εγώ έρχεσαι και μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης, προσέξτε, μεσούσης μιας οικονομικής κρίσης, και να μου επιβάλλεις τέτοιες δαπάνες για να μειώσω παγκοσμίως το ποσοστό εκπομπών από το 0,2 στο 0,1, όταν το 70% του πλανήτη θα παραμένει σταθερό ή και θα ανεβαίνει. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ταχύνη. Κύριε Χρυστοδουλίδη, εσείς το λέτε μια χαρά. Να σας πω εγώ τι μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης ακούγοντάς σας. Την ίδια ώρα λέει που εμείς νομοθετούμε τη μία εξόρυξη, ο Πολωνός Πρωθυπουργός επισήμως κατηγορεί την Νορβηγία για υπερκέρδη από τους υδρογονάνθρακες εν μέσω πολέμου. Για να καταλάβουμε μια τάξη μεγέθους. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι προφανές εδώ ούτε καύσιμο μετάβασης, ούτε τίποτα, μάλλον εισαγόμενο θα είναι. Άρα έχουμε μια ενεργειακή πολιτική, να μην πω τι. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτά που βλέπετε, και επειδή είστε και πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής, αναρωτιέμαι εγώ. Άρα εδώ μπαίνει μια βάση, κύριε Χρυστοδουλίδη. Αύριο μεθαύριο, αν δεν καλύπτω στο κτίριό μου, στο κτίσμα μου, στο σπίτι μου, την ενεργειακή αναβάθμιση, να έχω και άλλο τιμολόγιο ρεύματος, όχι να μην παίρνω ρεύμα, προσέξτε τι εννοώ, να είμαι στην πρώτη κατηγορία, να έχουμε φτάσει στη δέλτα κατηγορία με τα πιστοποιητικά αναβάθμισης,
Άρα εγώ να πληρώνω διαφορετικά και το τιμολόγιο. Και διαφορετικό έμφυα. Και διαφορετικό έμφυα. Το έχουν κάνει άλλες χώρες, θα έρθει και σε εμάς αυτό, απλά σιγά σιγά, όχι όλα μαζί. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε που πάει η βαλίτσα. Ναι, εγώ θα σας πω την προσωπική μου εκτίμηση και με βάση αυτά που γνωρίζω από την ευρωπαϊκή αγορά και τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, υπάρχουν χώρες που συνδέουν το φόρο ακινήτου με το πόσο ενεργοβόρο είναι το κτίριο. Δηλαδή, όσο πιο ενεργοβόρο είναι, τόσο περισσότερους φόρους πληρώνεις. Όσο λιγότερο ενεργοβόρο, αλλά ένα σπίτι που ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α, για παράδειγμα, θα πληρώνει, ας πούμε, 1000 ευρώ το χρόνο. Αυτό που θα ανήκει στην τελευταία κλάση, την Ι, που είναι τα πιο ενεργοβόρα, μπορεί να πληρώνει και 3000 ευρώ. Αυτό θα σιγά-σιγά, μόλις ολοκληρωθεί όλη η πιστοποίηση των κτηρίων από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας, κάποια στιγμή θα βγει και ένας νόμος και θα πει τα ενεργοβόρα τόσα, τα λιγότερο ενεργοβόρα τόσα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν το επόμενο είναι αυτό που θα δούμε. Άποψή μου, έτσι. Άρα η όποια φορολογική ισότητα από το η όποια, λέω, το τονίζω, από το παράθυρο αλλάζει με βάση τα ενεργειακά. Βεβαίως. Μάλιστα. Και εγώ, αν έχω λίγο χρόνο, μπορώ να σας πω. Θα πει κάποιος καλοπροαίρετα, μα ο κύριος Χριστοδουλίδης τι θέλει, δηλαδή θέλει να μείνουμε στη δεκαετία του 60. Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Μιλάτε για φωτοβολταϊκά στον νόμο, όχι εσείς. Ερώτηση. Αναπτυγμένο δίκτυο χαμηλής τάσης έχει χώρα? Όχι, βέβαια. Όχι. Είναι κορεσμένο. Μάλιστα. Αυτό θέλω να σας πω. Ερχόμαστε και λέμε τώρα οι ειδικοί εντός και εκτός εισαγωγικών ότι τα φωτοβολταϊκά θα είναι μια λύση για το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας. Και λέω, μα αυτός που το λέει έχει σκεφτεί τα δίκτυα υψηλής υπερύψηλης τάσης, οι υποσταθμοί, είναι ικανοί επαρκείς για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα? Δηλαδή θέλω να πω ότι εκτός από αυτό δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας, και όχι μόνο της ηλιακής και της αιωλικής. Δηλαδή φτιάχνουμε αιωλικά πάρκα, γεμίζουμε τα βουνά και όλες τις περιοχές φυσικού κάλους με ανεμογεννήτριες και παράγεται το ρεύμα όπως παράγεται, χωρίς όμως να αποθηκεύεται υπερήθεια αιωλική ή ηλιακή ενέργεια. Άρα δηλαδή όταν φυσάει αποδίδει στο σύστημα, όταν δεν φυσάει δεν αποδίδει. Και τότε μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνε ορυκτά καύσιμα. Αυτό έχει λογική. Εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης και δεν έχουμε δίκτυο ούτε υψηλής ούτε υπερυψηλής τάσης και αντίστοιχους υποσταθμούς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις πράσινες ενεργειακές επενδύσεις. Τρέλα, κύριε Σαχίνη. Τρέλα. Πριν κλείσουμε, ακούστε, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Άρα, κύριε Χριστοδουλίδη, μήπως δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και τις τεράστιες εκτάσεις που βγάζουν μέσα από το κτηματολόγιο δασικές που καλλιεργούνταν επί δεκαετίες, εκτάσεις που θα απαιτηθούν μεγάλα ποσά για να υποβάλει ο ιδιοκτήτης αντιρρήσεις και τελικά τις πάνε είτε για βιοκαύσιμα είτε για μεγάλες επιχειρήσεις στα χέρια τους? Ακριβώς όπως το λέει ο φίλος ο ακροατής, έτσι είναι όπως το λέει. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο ποιο είναι, και δεν είναι το τωρινό, έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Καταστρέφουμε την παραγωγική μας γη, καταστρέφουμε τον πρωτογενή τομέα και ανταυτού ξεκινάμε να τοποθετούμε τα πανέλα και τις ανεμογεννήτριες για να παράγουμε το πράσινο ρεύμα, υποτίθεται, αλλά από την άλλη μεριά το πρόβλημα το διατροφικό και η επιστημιστική κρίση που έρχεται κανένας δεν τη βλέπει και κανένας δεν μιλάει. Έχουμε να ζήσουμε αρμαγεδονικές μέρες, κύριε Σαχίνη, και πραγματικά λυπάμαι το τι θα συναντήσουμε και το τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι αυτός ο κλιματικός νόμος είναι ένας τρόμονόμος ο οποίος στηρίζεται σε ένα αφήγημα της υποτιθέμενης αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης και ενοχοποιούν τον άνθρωπο. Ενώ δεν είναι έτσι, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο πλανήτης έχει διέλθει από θερμές και ψυχρές κλιματικές περιόδους και ενώ δεν υπήρχε βιομηχανική ανάπτυξη. Οι ανθρωπογενές παρεμβάσεις είναι μύθος, διότι τα κλιματικά μοντέλα όλων αυτών των παγκοσμιοποιητών και των κέντρων εξουσίας, οικονομικών εννοώ, στην Αμερική και όχι, αποκρύβουν ότι το κλίμα μεταβάλλεται εξαιτίας των περιοδικών ηλιακών δραστηριοτήτων. Θέλω να πω ότι η περίφημη αυτή κλιματική κρίση πρόκειται για μια καλωστημένη απάτη που πίσω από αυτήν κρύβονται τα γνωστά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν δίνεται
δεν δίνεται άφεση αμαρτιών σε όσους καταστρέφουν το περιβάλλον σε ρυπογόνες λειτουργίες. Δεν λέτε βέβαια, αυτό. Γιατί δεν λέτε αυτό. Και σαν ελληνική λύση, ναι. Κύριε Σαχίν, έχουμε υποβάλει 400 σελίδες ολόκληρο πρόγραμμα. Πώς λέμε θα μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε ενεργειακά από τους τρίτους, πώς να αποκτήσουμε οικολογική ενέργεια χωρίς να πληρώνουμε ούτε ρήτρες εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, και βασίζεται όλο το πρόγραμμά μας σε 4 άξονες. Εμείς τι λέμε, εκμετάλλευση, αξιοποίηση όλων των λιγνητικών μας κοιτασμάτων, το οποίο ανέρχεται από ό,τι θυμάμαι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια τόνους λιγνίτη, το οποίο εγώ σας λέω το 50% να εκμεταλλευτούμε, αρκεί να ενσωματώσουμε οικολογικές τεχνολογίες στις λιγνητικές μονάδες, όπως ας πούμε την κλήρανση του λιγνίτη και τον ενταφιασμό του παραγόμενου διοξιδίου του άνθρακα. 2,2 δις είναι ο προϋπολογισμός που έχει βγάλει η ελληνική λύση για να γίνουν οι 6 μονάδες τις οποίες έχουν παροπλήσει. Επίσης εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση της ενέργειας στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, δηλαδή με τα γνωστά προγράμματα εξοικονόμηση κατοίκων που ξέρετε από το 2010, το 9% που είναι σήμερα να γίνει 30%, τα χρήματα να μην πάνε σε ανεμογεννήτρες, αλλά να πάνε στην ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων της χώρας, όπου και χρήματα στην εσωτερική αγορά θα κινηθούν και οι πολίτες θα εξοικονομήσουν ενέργεια, άρα θα εξοικονομήσουν και χρήματα. Εμείς δηλαδή δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που λέγεται εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την θωράκιση των κτηρίων. Επίσης, εμείς έχουμε πει, ναι, βεβαίως είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι όμως όπως το κάνουν, όχι ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά που είναι μορφές ενέργειας ασταθής, δηλαδή στοχαστικού τύπου. Λέμε ναι στη γεωθερμία, ναι στις ενεργειακές καλλιέργειες, ναι στη βιομάζα, λέμε στην αξιοποίηση της ενέργειας των θαλάσσιων κυμάτων και πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουν σταθερό ενεργειακό φορτίο. Αυτές οι πηγές που σας είπα δεν εξαρτούνται από τις κερδίες. Κύριε Χριστοδουλίδη, επειδή ο χρόνος με πιέζει, απαντήστε γρήγορα σε ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Και τι θα γίνει, λέει κύριε Χριστοδουλίδη, όταν κοπούν οι επιδοτήσεις των ΑΠΕ, θα τις πληρώνει πια όχι έμεσα αλλά απευθείας ο πολίτης? Εννοείται ότι θα τις πληρώνει ο πολίτης, διότι ήδη τις πληρώνει ο πολίτης. Και ναι, έμεσα, κάτι άλλο. Έμεσα όμως τώρα. Σας ρωτάει εδώ, απευθείας θα τις πληρώνει πια? Απευθείας, φυσικά. Απευθείας θα τις πληρώνει. Ήδη όλες αυτές οι επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν τα επόμενα χρόνια, που θα σταματήσει η επιδότηση των ΑΠΕ, ποιος νομίζετε ότι θα τις πληρώνει, ο γείτονας? Εμείς οι ίδιοι. Και σας λέω το εξής. Λένε ότι είναι η πιο φθηνή ενέργεια είναι από ΑΠΕ, από ανεμογεννήτρες και αιωλικά. Είδα ένα δελτίο της ΔΑΠΕΠ που λέει 135 ευρώ η μεγαβατόρα. Και τι κάνουν, λογιστικές αλχημίες. Δεν βάζουν μέσα το κόστος, όχι της παραγωγής ενέργειας που είναι τσάπα από τον ήλιο ή από τον άνεμο, των επιδοτήσεων. Για βάλτε και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που έχουν πληρώσει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, να δούμε πόσο είναι το πραγματικό κόστος παραγωγής του ρεύματος. Δηλαδή πράγματα θλιβερά. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Είμαι από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή λοιπόν, σας ημέρα. Να μια προσέγγιση έτσι πρώτη στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο από έναν άνθρωπο που τον έχει διαβάσει.